Καλησπέρα σας καταρχήν. Όπως ξέρετε, έχω αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. Δεν ζητώ καμιά ψήφο. Δεν διεκδικώ τίποτα από εσάς. Συνεπώς δεν έχω και κανένα λόγο, άλλωστε δεν το έκανα και παλαιότερα, να κρύψω το τι πιστεύω. Όπως λέει ο φίλος του που ενώ δεν είναι αριστερός, θα παρασταίνει τον αριστερό. Αυτό δεν το έκανα ποτέ και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό άλλωστε. Υπόθηκε απόψε ότι οι ελεύθερες οικονομίες είναι καλύτερες διότι δημιουργούν πλουσίους. Ένα από τα προβλήματα σε εμάς στην Ελλάδα είναι ότι δεν τους συμπαθούμε τους πλουσίους. Δηλαδή άμα βρούμε κανένα πλούσιο τον βρίζουμε. Το λέω αυτό διότι είναι μέσα στις αντιφάσεις της κοινωνίας μας. Ότι το βασικό μας κίνητρο είναι ο φθόνος. Παρεμποδίζουμε πάντοτε κάποιον ο οποίος τίνει να επιτύχει. Και η ελεύθερη οικονομία αποβλέπει στο να διευκολύνει κάποιον να επιτύχει. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να εμποδίσουμε την επιτυχία. Και το καταφέρνουμε. Έχουμε στήσει μηχανισμούς του κράτους για να εμποδίζουμε την επιτυχία. Καλησπέρα σας. Το λέω αυτό διότι είσαστε εδώ οι περισσότεροι και δηλώνετε φιλελεύθεροι, αλλά κάτω από αυτή την, ας το πω έτσι, εγκεφαλική τοποθέτηση υπάρχει αυτό το κομμάτι που είναι ο ελληνικός ψυχισμός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, κυριαρχείται από το φθόνο συνήθως, ο οποίος μας οδηγεί πολλές φορές να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε την επιτυχία του άλλου. Και αυτό είναι ακριβώς ό,τι πιο αντιφιλελεύθερο μπορούσε να υπάρξει. Σας το λέω αυτό μέσα στις αντιφάσεις που έχουμε να καταπολεμήσουμε. Τώρα, σε ένα σοβαρότερο θέμα που είναι μία μεγάλη αντίφαση, είναι αυτή η ιστορία που τονίστηκε ήδη, το μέγεθος του κράτους. Υπόθηκε ήδη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το μέγεθος του κράτους. Δεν συγκράτησα τους ακριβείς αριθμούς, αλλά στο μέγεθος, στο κομμάτι αυτό που λέγεται μέγεθος του κράτους, είμαστε μεταξύ των χειροτέρων. Πώς το είμαστε? Στο τελευταίο τετράδιο. Είμαστε πάτη. Και συναφές με το μέγεθος του κράτους είναι το άλλο κομμάτι που είναι το ρυθμιστικό μέρος. Διότι ένα μεγάλο κράτος δημιουργεί ένα τρομερό ρυθμιστικό κομφούζιο. Και εκεί είμαστε πάτη. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο κράτος με ένα ρυθμιστικό κομφούζιο. Δεν είναι ασύνδετο το ένα με το άλλο. Γι' αυτό είμαστε προβληματικοί. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μεγάλου κράτους, η μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης, είναι μισθή και συντάξει, είναι έτσι? Έτσι. Όταν λοιπόν με ρωτάει κανείς λογικά πώς περιορίζεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις θα το περιορίσω σταδιακά, μέσα σε 30 χρόνια δεν θα το αφήσω να μεγαλώνει, θα το αφήσω σιγά σιγά να περιορίζεται. Λοιπόν, αν έχετε υπομονή να περιμένετε άλλα 30 χρόνια, ίσως σε 30 χρόνια θα δείτε κάποια ανάπτυξη. Έχετε υπομονή να περιμένετε 30 χρόνια? Όχι. Αυτή είναι η ήπια προσαρμογή που σας υπόσχονται μερικοί. Ή είναι να πείτε κάτι λογικότερο. Να πείτε, βρε παιδί μου, αυτή είναι περιττή. Είναι διάφοροι που κάθονται εκεί, κάθονται κυριολεκτικά ή δεν κάθονται καν. Πληρώνονται, πάνε μια φορά το μήνα και εισπράττουν το μισθό. Δεν πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν, να απολυθούν. Η λέξη απόλυση όμως απαγορεύεται. Άκουσα προχθές τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θεωρεί υποχρέωσή του σε μια ομιλία για την οικονομία να διευκρινίσει, να δεσμευτεί ότι οτιδήποτε κάνει θα το κάνει χωρίς να απολυθεί κανείς. Ωραία, σύμφωνοι
ας πει τι θα κάνει από την οικονομία, ήταν ανάγκη να δεσμευθεί όταν θα απολυθεί κανείς. Διότι από την ώρα που δεσμεύεται, γι' αυτό ειδικώς, δημιουργεί ερωτηματικά αν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που οι στατιστικές, οι μελέτες, οι συγκριτικές μελέτες δείχνουν ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα. Το βασικότερο πρόβλημα, λέει, είναι το μέγεθος του κράτους. Εάν το μέγεθος του κράτους δεσμεύεται να μην το αντιμετωπίσει, πώς θα πάμε μπροστά. Πώς θα πάμε μπροστά. Και φταίτε εσείς βέβαια. Εσείς. Διότι εσείς λέτε σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης ότι δεν αντέχει η κοιλιά σας να απολυθεί κάποιος. Διότι έχετε κάποιο συγγενή στο δημόσιο, διότι τούτο, διότι εκείνο. Σας πειράζει η ιδέα ότι κάποιος θα απολυθεί. Και δεν συνειδητοποιείτε ότι πληρώνετε και ξαναπληρώνετε φόρους και πληρώνετε ακόμα περισσότερους φόρους και ακόμα περισσότερους φόρους και βάλε λίγο ένφια παραπάνω και βάλε λίγο περισσότερο τέλη κυκλοφορίας και βάλε λίγο παραπάνω στη βενζίνα. Για ποιο λόγο? Για να πληρωθούν άνθρωποι που δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία. Είναι μια πολιτική απολύτως αδιέξοδη που βουλιάζει την Ελλάδα. Και θα τη βουλιάξει τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική να μας βγάλει στον αφρό. Τι ήταν ο τίτλος εδώ, ότι είχατε ένα τίτλο, ποιος ήταν αυτό? Τι έλεγε ο τίτλος? Υπάρχει τέρμα στο κάτι, μπει τέρμα στο κάτι. Δεν θα μπει τέρμα στο κάτι. Αν ετέθη ένα ζήτημα, το ζήτημα ήταν ότι λένε οι μελέτες ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μέγεθος του κράτους και το συναφές, πώς το είπαμε αυτό, ή το ρυθμιστικό. Το ρυθμιστικό, το οποίο σας είπα συνδέεται άμεσα. Όλοι αυτοί κάθονται, το μόνο που σκαρφίζονται είναι νέα συστήματα για να μας βγάζουν, να μας ταλαιπωρούν, αυτό κάνουν. Και δικαιολογούν την ύπαρξή τους, κάτι να κάνουν. Και απλώς ταλαιπωρούν τον κόσμο και τον εμποδίζουν. Αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίζει με σαχλαμάρες ότι θα τους οργανώσουν, ότι θα μπουν καινούργιοι διευθυντές και κουραφέξαν, αυτά είναι τρίχες, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Πρέπει να όποιος, αν δεν τολμούν να τους απολύσουν, να τους βάλουν σε ένα δωμάτιο και να κάθονται όλα, ναι, χωριστά αλλού. Δεν γίνεται η δουλειά αυτή. Δυστυχώς, ένα θέμα ακόμα, το οποίο έχει να κάνει με πολλά θέματα, διότι γιατί δεν λειτουργεί αυτό το κράτος. Έχουμε ένα πρόβλημα τρομακτικής συγκέντρωσης. Όλα αποφασίζονται στο κέντρο. Κάποια φάση ήταν ότι έπρεπε όλα να τα αποφασίζει ο υπουργός. Ήταν ένας υπουργός βλάκας, ο οποίος υπέγραφε για την πρόσληψη της καθαρίστριας, αν θα βάλουν αυτό, υπέγραφε. Στο τέλος βέβαια, όταν υπογράφει 100 καθαρίστριες, δεν ξέρεις τι υπογράφει. Υπογράφει, μπορεί να υπογράφει και κατά λάθος και 30 καθαρίστριες, εκεί που νόμιζε ότι υπέγραφε μία. Ανοησίες. Αυτή η συγκέντρωση στον υπουργό μαζεύει και καθυστερεί τα πάντα. Άκουγα στο ραδιόφωνο καθώς αργόμουν για το πόσες φορές έχουμε καταδικαστεί από την Ευρώπη για τα στη Πελοπόννησο, για τις χωματερές. Και λέει ότι μα λέει, δεν είναι περίεργο, λέει ότι έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες σε ΕΣΠΑ πράγματα, οι οποίες έχουν κολλήσει μεταξύ περιφέρειας, δήμων, Υπουργείου, τα στέλνει το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει, δεν έχουν απαντήσει. Μια κατάσταση παλαβομάδας. Γιατί όλο αυτό? Διότι υπάρχει αυτή η υπερσυγκέντρωση πάλι. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά απλή. Δώστε εξουσία και αρμοδιότητα στους Δήμους και στις περιφέρειες. Να πάψει να είναι όλη η εξουσία στον Υπουργό.
αποκεντρώστε το. Αυτό θα ίσχυε και για φόρους και στην παιδεία, για παράδειγμα. Είχα πει πολλές φορές για τον ένφια, ότι ο ένφια πρέπει να καταργηθεί τελείως και να καταργηθεί τώρα. Όχι αυτά τις αχλαμάρες λίγο-λίγο, να το κόψουμε λίγο-λίγο. Γιατί? Διότι ο ένφια είναι ένας φόρος τελείως άδικος, όπως πολύ σωστά είχε πει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το είπε σωστά βέβαια, αλλά δεν έκανε τίποτα, τον έκανε ακόμα πιο άδικο μετά. Είναι άδικος γιατί? Διότι αυτό το κράτος το οποίο λέω είναι ανυπόλυπτο και άχρηστο, δεν έχει αντικειμενικές αξίες, έχει κάνει ό,τι του ήρθε, του κεφαλίου του, είναι αέρας κομπανιστός, δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες. Ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και του είπε φτιάξτε και δεν έφτιαξε τίποτα. Είναι παιχνιδάκια, είναι αντικειμενικές αξίες τουρλού τουρλού, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ενώ λοιπόν το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι η ίδια επιβάρυνση για ίδια περιουσία, το σύστημα όπως λειτουργεί για μια περιουσία που αξίζει αγοραία αξία περίπου 500.000, στη μία περίπτωση φορολογείται 2 εκατομμύρια και στην άλλη περίπτωση η ίδια περιουσία των 500.000 φορολογείται 50.000. Αυτά γίνονται με τον τωρινό ένφια. Και αυτή η ανοησία είναι ότι δεν βλέπουν αυτό και αντί να το διορθώσουν, που θα ήταν να το αποκεντρώσουν, να πούν να τα πάρει ο Δήμος να τα κανονίσει. Οπότε θα υπήρχε κάθε Δήμος, θα το έφτιαχνε στα μέτρα του και θα λειτουργούσε το σύστημα, θα ήταν δίκαιο και δεν θα ήταν το βάρος της κυβέρνησης να τη βρίζει όλη η Ελλάδα. Παίζουν αυτό και νομίζουν πάλι ότι με κεντρική εξουσία θα τα φτιάξουν. Δεν θα φτιάξουν τίποτα, θα τους βρίζουν. Το ίδιο και στην παιδεία. Θυμάμαι ότι προημερών παρουσίασε ένα βιβλίο Τάσου Αβραντίνης και σηκώθηκε, μίλησε η Διαμαντοπούλου, μίλησε πολύ ωραία μάτσα για το βιβλίο και η πρώτη κουβέντα που είπε ήταν αποκέντρωση. Αυτό δεν είπε, αποκέντρωση. Ότι αυτό είναι το βασικότερο σημείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν μπορεί να φτιάξεις ένα σύστημα παιδείας, μιλούσε και για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια παιδεία με αυτή την παλαβή συγκέντρωση που είχαμε τώρα, ότι όλα ρυθμίζονται στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν λειτουργεί πια έτσι το κράτος, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως διότι έχουμε και ένα άχρηστο κράτος, το είπαμε μεγάλο, υπερσυγκεντρωμένο και με κακούς ανθρώπους. Πού πας κύριε Γιάννη Πρόεδρε? Δεν αντέχουν άλλο. Λοιπόν, ναι, είναι πάντως ακούστε. Ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την ελεύθερη. Να κατανοήσουν, θα σταματήσω τώρα, να κατανοήσουν καταρχήν τις δικές μας αντιφάσεις. Όταν λέμε μεγαλύτερο κράτος, που το λέμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε... Έλα εδώ, είσαι φίλος. Δεν ξέρω σε πώς. Λοιπόν, έλα. Τον αγαπάμε, λατρεύουμε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε, ένα μικρότερο κράτος, δεν θα γίνει χωρίς βαθύτατες περικοπές στον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται, που αμείβονται από το κράτος. Όχι εργάζονται, δεν εργάζονται, αμείβονται από το κράτος. 688.000. Δεν είναι δυνατόν. Θέλω να σας το πω, πάρτε το χαμπάρι. Και αν δεν το δεχθείτε αυτό, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Δεν θα διορθωθεί τίποτα. Μην περιμένετε ότι διορθωθεί. Μπορεί να φύγουν μερικοί αν γίνει αυτή η αποκέντρωση, να υπάρξει μια μεγάλο λίγο στην περιφέρεια. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει παντού και το ξέρετε. Όσοι από εσάς έχετε κάποια παρεδόση με το δημόσιο, δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Ότι παντού υπάρχει κόσμος που περισσεύει.
πώς το πω, το βλέπει κανείς, δεν είναι. Δεν, και αυτός ο κόσμος που περισσεύει, δεν είναι κάποιος μαγικό χέρι που τους πληρώνει. Εμείς τους πληρώνουμε. Εμείς κάθε μέρα, αυτοί οι φόροι που κάθε μέρα έρχονται καινούργια, είναι το κόστος αυτών των ανθρώπων. Που δεν θέλουμε να το καταλάβουμε ότι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και το τελευταίο δεύτερο που θέλω να πω είναι να θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Ο φθόνος είναι ό,τι πιο αντιφιλελεύθερο υπάρχει. Είναι το κίνητρο για να μην επιτρέψει οτιδήποτε να αναπτυχθεί.